Καλλιτεχνών Βόλου είναι σήμερα εδώ πέρα στο Δαμάσι της Λάρισας μαζί με το παράρτημα του Παναλλήλου Μουσικού Συλλόγου, τον Αγροτικό Σύλλογο Τυρνάβου και την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας για να δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους συνανθρώπους μας, στους σεισμόπλουτους εδώ πέρα της περιοχής που τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα μέσα σε αυτές τις συνθήκες διαβίωσης μετά το σεισμό πρωινός μηνός. Εδώ πέρα και με την τέχνη μας προσπαθούμε να δώσουμε κουράγιο στους συναδέλφους μας, προσπαθούμε να τονώσουμε το ηθικό τους. Η τέχνη και σε αυτές τις συνθήκες αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητη και πρέπει έτσι να συνεχίσουμε όλο το επόμενο διάστημα με αγώνα για τη ζωή και την επιβίωση, με αλληλεγγύη και την τέχνη σύμμαχο σε αυτό το δρόμο που έχουμε μπροστά μας, γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και για τον κλάδο μας και για τους ανθρώπους εδώ πέρα που ζουν μέσα στον καταβλητισμό και τις σκηνές που η κυβέρνηση έχει αφήσει πραγματικά σχεδόν στο έλεος, όπως και τον κλάδο μας. Και γι' αυτό όλοι μαζί πρέπει το επόμενο διάστημα να το παλέψουμε. Σήμερα πραγματοποιήσαμε μαζί με τον Μουσικό Σύλλογο παράρτημα Λάρισας, τον Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, την Πρωτοβουλία Καλλιτεχνών Βόλου, μια παρέμβαση στους σεισμόπληκτους στις ευρύτερες περιοχές. Δεν αφήνουμε τη σκληρή πραγματικότητα να μας ισοπεδώσει με αυτή τη συμβολική κίνηση που περιλάμβανε παράδοση υλικής βοήθειας και ένα μικρό μουσικό πρόγραμμα με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας. Θα γεμίσουμε όλοι μας με δύναμη, θάρρος και αισιοδοξία για να διεκδικήσουμε. Να βελτιωθούν άμεσα συνθήκες διαβίωσης των πληγέντων, να γίνουν παντού και απρόσκοπτα ολοκληρωμένοι έλεγχοι στατικότητας. Να ανασταλούν όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και οφειλές προς τους πληγέντες. Να διασφαλιστεί ότι κανένας εργαζόμενος που έχει πληγεί δεν θα χάσει τη δουλειά του. Να αποζημιωθούν στο 100% οι ζημιές και το κόστος ανοικοδόμωσης. Διευκόλυνση των παιδιών της περιοχής που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Ολοκληρωμένα μέτρα αντισεισμικής θωράκισης και προστασία σύμφωνα με την εποχή μας. Σήμερα, μαζί με τα σωματεία των μουσικών και τον Αγροτικό Σύλλογο Τυρνάβου, δείχνουμε την αλληλεγγύη μας προς τους σεισμόπληκτους. Δηλώνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση και τους δηλώνουμε να πάρει θέση στα λαϊκά προβλήματα του πληθυσμού εδώ, στο 100% αποζημίωση άμεσα και να αφήσει τις κουβέντες στα μεγαλοκάναλα και τις δηλώσεις του καναπέ. Να πάρει θέση τώρα στα λαϊκά προβλήματα.
αυτά η σημερινή κίνηση είναι πολύ σημαντική για μας. Είναι μια προσπάθεια για να πάρουμε δύναμη και να δώσουμε δύναμη, να πάρουμε θάρρος και να δώσουμε θάρρος σε μια κατάσταση δύσκολη, να διεκδικήσουμε μαζί με όλους τους σεισμόπληκτους εδώ, άλλους φορείς, ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πληγέντων, ένα ολοκληρωμένο σύστημα θωράκισης ενάντια στους σεισμούς, να αναπληρωθούν οι ζημιές με αποζημιώσεις κτλ. Τα παιδιά να μπορέσουν από εδώ να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, αυτά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, με στήριξη για να μπορέσουν να περάσουν σχολές που θέλουν μέσα σε αυτό, όλη αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται και σήμερα ότι όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, τόσο πιο πολύ χρειάζεται ο πολιτισμός. Γι' αυτό και λέμε ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες εδώ και ένα χρόνο που έχει τον κλάδο όλο σε αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε για τη ζωή μας, για τα δικαιώματά μας, για την επιβίωσή μας, όλοι εδώ ενωμένοι, και θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες και αγώνες στο επόμενο διάστημα για τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων, των δικών μας δικαιωμάτων, αλλά και όλων των υπόλοιπων κλάδων που πλήττονται. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κλείσουν τα παιδιά εδώ τώρα με ένα όμορφο μουσικό κομμάτι και θα είμαστε σε επικοινωνία και στους δρόμους όποτε χρειαστεί.